κύριε Πάιλα, συνάντηση παλιό με αυτόν τη τάξη. Εμείς μπήκαμε στο γυμνάσιο το 1962 και αποφοιτήσαμε μερικοί από εμάς το 1968. Άρα λοιπόν του χρόνου θα είναι 50 χρόνια από την αποφοίτησή μας από το οικονομικό γυμνάσιο. Ένα γυμνάσιο το οποίο φιλοξενούσε κύρια από λαϊκές οικογένειες, παιδιά. Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε χαθεί. Σήμερα βέβαια είμαστε περισσότεροι. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε συνάντηση, είναι και άλλες φορές. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε συνάντηση. Έχουμε συναντηθεί και άλλες φορές, αλλά όχι σε τέτοια, τέτοια μαζικότητα. Σήμερα είναι πολλά άτομα. Και σήμερα η κουβέντα και τι θα κάνουμε πέρα από το να θυμηθούμε τα παλιά είναι να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε την έψη του χρόνου την ίδια συνάντηση που θα συμπληρώσουμε 50 χρόνια από την αποφοιτησή μας από το οικονομικό γυμνάσιο. Οι καλύτεροι μαθητές ποιοι ήταν στην τάξη? Α, πρέπει να πω. Με βάση το βαθμό του απολυτηρίου ήταν η Λίτσα, εγώ μου φαίνεται μετά, ο Ανδρέας. Θυμάμαι το όνειρο και πετάχνω, ήταν υδρομένος, αγριεμένος. Δεν θυμάμαι το βάθος. Εγώ λέει αν καλός 10 και 20. Εδώ με το ζόρι. Εγκανάρες είναι ο ζόρις. Δεν κατάλαβα. Από τη διέτα όλα. Και καρέλια και όλα αυτά. Πήγαινε και μετά από μια ώρα πήγαινε και στο περίπτερο και αγόρασε. Καταλάβες. Αλλά ήταν τερεσίδικο. Τότε είχα το φροντιστήριο, είχα πάρα πολύ δουλειά. Το 89. Και έδωσα τέτοιες αρχικές εγγένου στη δουλειά. Λογοτεχνία και τέτοια. Αναλύσεις. Και εκεί είναι που αποκοσυνάτησαν το μυαλό. Το μυαλό είναι όλοι. Είναι κολλημένο. Καταλαβαίνεις.